Καλησπέρα, Όλγα μου. Καλησπέρα, κάπως έτσι δεν θα γίνει. Μάλλον, ναι, κάπως έτσι. Για να αποφυστούν οι μεγάλοι όχι μόνο από το ότι θα περάσουν μια Κυριακή πιο ξένιαστη, αλλά γιατί θα παίξουν κιόλας μαζί με τα παιδιά τους. Βέβαια, θυμάμαι σαν τώρα, σαν σήμερα, θυμάμαι την περσινή διοργάνωση του Φτού και Βγαίνω, όπου είχε όλων των ειδών τις δραστηριότητες για πιτσιρίκια, που ήταν πολύ ανακουφιστικό και για τους γονείς των μικρών παιδιών, των νηπίων, γιατί. Και εκείνοι έχουν ανάγκη με κάποιο τρόπο να περάσουν τον χρόνο τους. Το καταλάβαμε και γι' αυτό είπαμε φέτος να κάνουμε και δραστηριότητες για λίγο μικρότερα παιδιά. Από 3 ετών θα ξεκινάνε φέτος οι δραστηριότητες στο Φτού και Βγαίνω. Αλλά το σημαντικό στο Φτού και Βγαίνω είναι η διάδραση των γονέων με το παιδιών και εκεί στοχεύει το φεστιβάλ, αυτή η γιορτή. Στοχεύει στο πώς τα παιδιά θα περάσουν καλά μαζί με τους γονείς τους και πώς οι γονείς θα παίξουν και θα διασκεδάσουν μαζί με τα παιδιά τους. Αν δεν σας κάνει κόπο, παιδιά, να βλέπουμε τα πλάνα από το βιντεάκι που, μπράβο, να τα βλέπουμε μαζί και θα τα ξαναδούμε ολόκληρα αργότερα. Να δούμε τι μαγικό συνέβη στη περσινή διοργάνωση, φεστιβάλ για παιδιά και γονείς. Ακριβώς. Τα παιδιά εν δράση και το Free Press Exhaustis διοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Φτού και Βγαίνω. Mm-hmm. Φτού και Βγαίνω Volume 3 που λέμε. Θα περιλαμβάνει δραστηριότητες για παιδιά και γονείς. Θα έχει πάρα πολλές ομάδες από την περσινή και την προπέρσινη διοργάνωση, αλλά και πάρα πολλές νέες δραστηριότητες, στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά από 3 μέχρι και 12 ετών. 3 με 12. Είναι μια χαρά γκάμα πάντως. Ναι, είναι αρκετά μεγάλη νομίζω. Ωραίο καιρό θα έχει. Καλό καιρό θα έχει, το ελέγξαμε. Έτσι μας είπαν και από ψηλά ότι θα έχει καλό καιρό, όχι πολύ ζέστη, ούτε κρύο, ούτε πολύ βροχή, έτσι ένα όμορφο αεράκι. Πώς πήρατε απόφαση να κάνετε μια τόσο μεγάλη μέρα που μπορεί να είναι μία, αλλά φαίνεται σαν να τη διοργανώνετε ολόκληρη χρονιά? Πώς πήραμε, καθόμασταν ένα ωραίο απόγευμα η παρέα και συζητούσαμε και είπαμε ότι λείπει από την πόλη ένα φεστιβάλ το οποίο να μην πηγαίνουν απλά τα παιδιά και να παίζουν, αλλά να υπάρχει διάδραση μεταξύ των γονέων τους. Και αποφασίσαμε να ονομάσουμε αυτή τη γιορτή Φτού και Βγαίνω, mm-hmm. από το γνωστό παιχνίδι το κρυφτό, θυμίζει σε όλους τα παιδικά μας χρόνια. Και το πραγματοποιήσαμε πριν 3 χρόνια για πρώτη φορά. Πήγε πάρα πολύ καλά. Πέρσι για πρώτη φορά πραγματοποιήσαμε και μια διανυκτέρευση στο Block 33 όπου 40 παιδάκια κοιμηθήκανε μέσα σε συναυλιακό χώρο. Τι λες τώρα, πώς ήταν αυτή η εμπειρία, πες. Φοβερή εμπειρία. Καταρχήν για εμάς, φαντάσου για τα παιδιά που τη ζήσανε. Ήρθανε από το πρωί, από το απόγευμα μάλλον του Σαββάτου με τα βαλιτσάκια τους και με τα sleeping bag τους, γιατί τους είχαμε στείλει όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζονται για να διανυκτερεύσουν. Είδανε τα άστρα μαζί με τους φίλους αστρονομίας με τα μεγάλα τηλεσκόπια. Θα έχει και φέτος τέτοια διανυκτέρευση. Φέτος δεν έχει διανυκτέρευση, φέτος είναι μία. Γιατί παιδιά! Δεν μας βοηθάει η ημερομηνία φέτος, αλλά υποσχόμαστε ότι θα έρθουμε με μία διανυκτέρευση στα κοντά. Και γιατί δεν το κάνετε πιο συχνά? Γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά. Ωραία, εγώ συμφωνώ. Λοιπόν, έλα να κλειδώσουμε τώρα τη συμφωνία μπροστά στον κόσμο. Γιατί έχουμε και ανάγκες εμείς γονείς. Να γίνεται με τις μισές δραστηριότητες. Περισσότερες φορές. 2 φορές το χρόνο. 1 φορά το μήνα. Να το κοιτάξουμε. Μπορεί να το κάνουμε μια διανυκτέρευση, μια ημερήσια δραστηριότητα. Καλύπτεσαι. Καλύπτομαι. Στη διανυκτέρευση όμως οι γονείς δεν συμμετέχουν. Αφήνουν τα παιδιά και φεύγουν. Καλύπτομαι, λέει. Τώρα είναι που καλύπτομαι ακόμα περισσότερο. Ακόμα καλύτερη μου φάνηκε η ιδέα σου. Δεν μου λες. Περισσότερο τα μικρά ή τα μεγάλα παιδιά τις ευχαριστούνται αυτές τις γιορτές? Όλα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ηλικία στην οποία στοχεύει συγκεκριμένα το Φτού και Βγαίνω ή... Όταν μιλάμε για παιχνίδι, όταν κάποιος θέλει να παίξει και θέλει να απελευθερωθεί, να ξεσαλώσει, θα το κάνει σε οποιαδήποτε ηλικία και να βρίσκεται. Ακόμη και αν είναι μπαμπάς, 90 χρονών. Και πολύ καλά κάνει, γιατί αυτός ο μπαμπάς είναι που έχει το μικρότερο παιδί μέσα του. Δηλαδή, άμα συγκριθούν οι ηλικίες, ο μπαμπάς είναι πιο μικρός από το παιδί έτσι, που βαλάει μαζί του. Το έχει και περισσότερη ανάγκη, ίσως. Συμβαίναν τέτοια πράγματα παλιότερα στην πόλη, δεν θυμάμαι. Ναι, και συμβαίνανε και δεν συμβαίνανε. Πάντα υπήρχαν δραστηριότητες για παιδιά. Νομίζω όμως ότι το Φτού και Βγαίνω είναι μοναδικό σε αυτό που κάνει. Στο ότι φέρνει τους γονείς με τα παιδιά κοντά και τους καλεί να παίξουν και να διασκεδάσουν μαζί. Και γυμναστική, και κολατσό, και μουσική, και παιχνίδι, και κυπουρική. Τα πάντα.
Φέτος θα έχουμε από longboard και skateboard, στα οποία θα μπορούν να μαθαίνουν τα παιδιά και να εξασκούνται και οι μεγαλύτεροι. Ενόργανη γυμναστική, γιόγκα για γονείς και παιδιά, αφηγήσεις παραμυθιών, κατασκευές, χειροτεχνίες. Θα έχουμε καλλιτεχνική βιβλιοδεσία. Θα έχουμε, τα παιδιά θα μπορούν να φτιάξουν το δικό τους κόμικ με τον εαυτό τους ήρωα. Θα κάνουμε σαπούνια, θα δημιουργήσουμε cupcakes και γλυκά και υγιεινό φαγητό. Θα φάμε εκεί πέρα, θα υπάρχουν τα πάντα. Αυτά όλα μέσα σε πόσες ώρες? Από τις 11 μέχρι τις 8. Η γιορτή θα κλείσει με μια συναυλία από τους Sac Nouveau, με τα σαξόφωνά τους θα έρθουν να παίξουν. Και μετά οι The Mentleys, που είναι ένα καινούριο συγκρότημα, θα παίξουν musical σε ρυθμούς Disney. Βρε, εκεί θα τα αφήσουμε τα κοκαλάκια μας, από ό,τι κατάλαβα την Κυριακή. Σίγουρα. Εσείς γιατί θα είστε εξαντλημένοι και ήταν τόσο χαριτωμένοι σε αυτές τις ποδίτσες που δίνατε στα πιτσιρίκια. Επίσης θα έχουμε ποδίτσες και θα έχουμε και τσαντούλες για να παίρνουν όλα τα πραγματάκια που θα φτιάχνουν εκεί τα παιδάκια μαζί. Δεν μου λες, σωστά την είχαμε πάρει την ποδίτσα μαζί μας? Πολύ φέροντας. Καλά κάνατε, ναι. Α, δεν την κλείνετε. Όχι, η Βάβ μας βοηθάει σε αυτό και έχουμε ποδίτσες και φέτος έχουμε και τσαντούλες, γιατί είδαμε ότι τα παιδάκια φεύγανε με πολύ πράγμα στα χέρια. Μα τι ωραία που θα περάσουμε. Λοιπόν, βλέπουμε και τις αφήσεις σας. Ναι, στην οποία αφήσα, δεν ξέρω αν είδατε τον Μπελαργό, η γιορτή είναι αφιερωμένη στη μαμά. Ο. Γιατί 11 Μαΐου είναι η γιορτή της μαμάς. Φυσικά, και θα έχουμε και δωράκια και για τη μαμά. Τα παιδιά θα φτιάχνουν δώρα για τη μαμά. Φουλ προγραμματάκι. Όλοι, όλοι ικανοποιημένοι. Κανένας δεν θα μείνει παραπονεμένος. Έτσι ελπίζουμε. Δηλαδή. Λοιπόν, θα σας προτιμήσουμε την Κυριακή. Αν και έχει υπέροχα πράγματα, έχετε να... Έχει πάρα πολλά πράγματα. Ο κόσμος γνωρίζει όμως το Φτού και Βγαίνω. Βέβαια. Ξέρει την ποιότητα που προσφέρουν οι δραστηριότητες του Φτού και Βγαίνω. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει ελεύθερη είσοδο για τους γονείς και έχει εισιτήριο 3 ευρώ για το παιδάκι. Και μπορούν να παρακολουθήσουν 25 εργαστήρια, 2 μουσικές συναυλίες, γυμναστική, longboard, extreme sport και μπορούν να χαρούν μια όμορφη Κυριακή. Πω, τι ωραία που θα περάσουμε το Σαββατοκύριακο αυτό. Περιμένουμε να περάσουμε όλοι μαζί καλά. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Να είσαι καλά.